δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Αυτή είναι μια αυθεντική παράνομη εφημερίδα εποχής. Ναι, κυκλοφορούσαν πολλές τέτοιες. Μετά το μούδιασμα των πρώτων ημερών της κατοχής, οι πατριώτες αντέδρασαν και ξεκίνησε η αντίσταση. Σποραδικά στην αρχή και αργότερα οργανωμένα. Και βέβαια πρωτοστάτες αυτών των αγώνα, μπροστάριδες όπως λέγαμε τότε, ήταν οι νεολαίοι. Και πώς τα κατάφερες να τρυπώσεις νύχτα, αφού η είσοδος φυλάγεται από Γερμανούς? Τρύπωσα από την πίσω μεριά. Έκανα μια τρύπα στο συστηματόπλεγμα. Είναι επικίνδυνο. Αυτοί δεν αστείευονται, εκτελούν. Δεν μπορώ να αλφάξω, Ρόζα. Πρέπει να αντισταθούμε. Οι κατακτητές κάνουν θηριωδίες. Και ναι, χωριά, εκτελούν πατριώτες με το παραμικρό, κουρεύουν παπάδες. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Αλλά δεν γίνεται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αγωνιστούμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι να ξανακερδίσουμε τη λευτεριά μας. Τι όμορφα που μιλάς, Πάκη. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, έχω αλλάξει. Έχω περισσότερο μυαλό και ένα χέρι λιγότερο. Θα γίνω εγώ το άλλο σου χέρι. Πες μου μόνο τι πρέπει να κάνω. Ελάτε, ελάτε. Σιγά. Εδώ θα συναντιόμαστε. Ναι. Το κλειδί του κελαριού το έκλεψε η Αλίκη από τον πατέρα της και ο Πάκης έβγαλε αντικλείδι. Εκτός από τον επιστάτη, μόνο ο κύριος διευθυντής έχει κλειδί. Αλλά κανένας από τους δύο δεν έρχεται βράδυ. Οπότε εδώ θα είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Εδώ θα τα σχεδιάζουμε όλα. Το κελάρι θα γίνει η γιάφκα μας. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα μαζευόμαστε εδώ τα βράδια για να τρώμε? Άσε κάτω το σαλάμι, Θεόνη. Τη χοντρούλα, γιατί τη φέρατε μαζί σας? Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην με φέρουνε? Γιατί θα μας καρφώσει στη φίλη σου την Παπαδογιαννάκη. Και εκείνη με τη σειρά της θα πάει να μας καρφώσει μέχρι και στους Γερμανούς τους ίδιους να έκανε να μας καταδώσει. Η Λουκία. Ε, όχι δα. Δεν θα υποστηρίξω τη Λουκία, γιατί ξέρετε όλοι πώς μου φέρετε. Εβραία με ανεβάζει, Εβραία με κατεβάζει. Αλλά θα υποστηρίξω τη Θεόνη. Εγώ, Θεόνη μου, δεν πιστεύω ότι είστε φτιαγμένες από την ίδια πάστα με τη Λουκία. Αχ, μίλες πάστα. Μίλες πάστα, σε παρακαλώ, γιατί με πιάνει πολύ μεγάλη λιγούρα. Μπορείς να σοβαρευτείς λίγο. Είμαι σίγουρη ότι και μπορείς και κατά βάθος θέλεις να βοηθήσεις αυτά που πρόκειται να κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα εξευτελίσουμε το φον Έλσνιτς και τους άντρες του. Ζνιέτσα! Φρουρέ! Wer ist da? Όχι εχθρός, νο εχθρός. Εγώ κοπέλα. Φρόιλαϊν, Φρόιλαϊν. Was für ein hübsches Mädchen. Was willst du, kleine Stonheit? Έχεις ένα τσιγάρο? Τσιγαρέτ, φουμάρε. Aha, eine Zigarette will der Kleine. Ω, ευχαριστώ, merci. Dankeschön. Φωτιά, φόκο. Φόια, zu diensten, Fräulein. Εγώ, ich, Luisa. Luisa? You? Johann. Ich will mich dies Land. Τι βλάκας που είσαι. Ja, ja. Κονιάκ, θέλεις κονιάκ? Ja. Εμείς οι δύο θα πιούμε και μετά θα κάνουμε παρέα.
Die will mich anbergen. Zum Wohl. Αν δεν σε πιάσει το υπνοτικό, την έχω άσχημα, κόπανε. Γεια, γεια. Ελάτε. Πάνω στο παράθυρο. Πάκι. Είσαι σίγουρος ότι δεν περιβολεί κι άλλος φρουρός? Εδώ όχι. Ο άλλος είναι στην εξωτερική πύλη, πολύ μακριά. Αποκλείεται να μας πάρει χαμπάρι. Ελένη, τι γίνεται? Τον είδα να χασμουριέται. Μακάρι Παναγίτσα μου να τον πάρει γρήγορα ο ύπνος, γιατί θα τη βιάσει τη φίλη μας. Πίσω στο παράθυρο. Johann! Johann! Dafür zahlst du mir. Ο Φον Έλσιντς είναι έξαλλος. Πρέπει να κάνετε κάτι για να τον κατευνάσετε, αλλιώς θα υπάρξουν σοβαρά αντίπεινα. Μα δεν μπορεί να ευθύνονται τα Ιλιανιάδια για αυτό που συνέβη. Σίγουρα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Μπορεί να μην είναι καν από την πόλη μας. Μπορεί να είναι από γείτονα πόλη και να ήρθαν επί τούτου για να σας κάνουν σαμποτάζ. Ο φρουρός που έπεσε θύμα αυτής της συνωμοσίας ομολόγησε ότι μια νεαρή κοπέλα που βγήκε μέσα από το κτίριο του ζήτησε τσιγάρο και μετά του πρόσφερε κονιάκ, το οποίο προφανώς περιείχε υπνοτικό. Γι' αυτό λέω κι εγώ, στα λόγια μου έρχεστε. Δεν μπορεί να είναι Δελιανιάδα. Δεν υπάρχουν Δελιανιάδε που να πίνουν αλκοόλ ή να καπνίζουν τσιγάρα. Είστε τόσο αφελείς, κύριε, με τα ξαϊπέστε θέατρο. Οι τρομοκράτες είναι εξαπλωμένοι παντού. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει που διείσδησαν και μεταξύ των μαθητριών σας. Ο κύριος Πάγκαλος έχει απόλυτο δίκιο. Πώς μπαίνεις χωρίς να χτυπήσεις επιστάτα? Πάλι κρυφάκουγες. Θα σας πω το γνωστό. Γλίστρησα και το αυτί μου βεντούζαρε πάνω στην πόρτα. Μάλιστα. Το γνωστό βεντουζάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με τον κύριο Πάγκαλο ότι κάποιες από τις μαθήτριες μπορεί να μετήχαν σε αυτήν την ανθεληνική πράξη. Ανθεληνική πράξη, το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας? Δεν είναι. Δεν είναι. Τι να πω τώρα. Έπεσα στην περίπτωση. Μάλλον έπεσα στις δύο περιπτώσεις. Μήπως εσείς υποκινήσατε την ανταρσία, κύριε Μεταξά? Όχι, κύριε. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η ησυχία αυτής της μικρής κοινότητος και η ασφάλεια των μαθητριών μου. Τότε να μας βοηθήσετε να βρούμε τους ενόχους. Η Εβραία είναι σίγουρα μία εξ αυτών. Σκάσε, Δήμο! Ποια Εβραία? Υπάρχει και Εβραία ανάμεσα στις μαθήτριες. Ναι, η Ρόζα Λεβί. Οι γονείς της είναι από τους πιο πλούσιους της πόλης μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Εβραία είναι η πλέον επικίνδυνη εχθρή. Αυτή θα είναι η κοπέλα που παραπλάνησε τον Γιώχαν. Σας την περιέγραψε? Νοστιμούλα, είπε, με μακριά μαύρα ξέμπλεκα μαλλιά. Τότε δεν είναι αυτή. Η Λεβί είναι κοκκινομάλα. Μήπως φόραγε περούκα? Βούλωσέ το επιτέλους! Στο κάτω-κάτω, αν η Λεβί είναι ένοχος, τότε πιθανότατα ενέχεται και η κόρη σου, που είναι η καλύτερη της φίλη. Όχι! Όχι, η κόρη μου, το αλικάκι μου κοιμόταν στο σπιτάκι μας. Την έβλεπα όλη νύχτα. Ξέρετε, ξυπνάω πολλές φορές τη νύχτα για να βεβαιωθώ ότι είναι καλά. Κύριε Μεταξά, σας δίνω μια διορία 12 ωρών για να βρείτε τους ενόχους. Συνετιστείτε, σας παρακαλώ. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να δείτε το Δελγιάννη ο Παρθεναγωγείο στις φλόγες. Δεν νομίζω ότι ο Φον Έλσνιτς θα βάζε ποτέ φωτιά στο Παρθεναγωγείο μας. Όχι. Αυτό δεν το νομίζω. Εγώ πάντως αυτό θα το συμβουλέψω να κάνει. Πρέπει να είμαστε αμήλικτοι με τους εχθρούς μας. Από ό,τι βλέπω, κύριε Πάγκαλε, έχετε ταυτιστεί απόλυτα με το Τρίτο Ράιχ. Άρα θα καταλάβετε ότι για το καλό σας θα πρέπει να αποσιωπήσουμε αυτή την ιστορία. Τι εννοείτε? Αν αυτή η ιστορία βγει προς τα έξω, τότε θα γελιοποιηθείτε εντελώς και θα μοιάσετε παντελώς αδύναμοι. Πώς θα ακουστεί ότι μικρά κοριτσάκια πιάσαν κορόιδο έναν αξιωματικό του Τρίτου Ράιχ και υπέστειλαν τη σημαία σας? Νομίζω καλύτερα να μείνει μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν κάποιες από εσάς έχουν σχέση με την υποστολή του Αγγελωτού Σταυρού, αλλά μάλλον από τη δική σας τάξη πρέπει να είναι που είστε τελειόφυτες. Εγώ πάντως, Δεσποινής, δεν έχω καμία σχέση. Το ορκίζομαι. Κι εγώ εννοείται. Δεν θα ψάξω να βρω ποιες το έκαναν, αλλά σε όποιες το έκαναν, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Τι? Ναι, Παπαδογιαννάκη. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για το Φον Έλσνιτς και τα παλικάρια του. Και από εδώ και πέρα, όποτε μπορούμε, τέτοια χαστούκια πρέπει να τους δίνουμε. Καθίστε!
Προστεί τα χειροκροτήματα. Πάλι αποθεώνετε την καθηγήτριά σας. Όχι, δεν αποθεώνανε πάλι την καθηγήτριά τους. Χειροκροτούσανε για το ρεζίλεμα που πάθανε οι κατακτητές μας. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς υποδαβλίζετε αυτά τα αντιστασιακά φρονήματα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι αν κάποιες από τις μαθήτριες συμμετείχαν στο χθεσινό βραδινό συμβάν είναι ανόητες, και εσείς είστε πιο ανόητοι όλων. Α, δεν σας επιτρέπω. Εγώ δεν σας επιτρέπω να παροτρύνετε τα κορίτσια σε τέτοιες πράξεις. Μήπως εσείς κρύβεστε πίσω από όλα αυτά? Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως εσείς είστε η μελαχρινή με τα ξέπλεκα μαλλιά που έδωσε το κονιάκ στο φρουρό? Αλλά εκείνη είπε ήταν μικρή. Εσείς πάλι μεγαλώσατε, αλλά μυαλό δεν βάλατε. Δηλαδή εσείς τι προτείνετε, κύριε Διευθυντά? Να λουφάξουμε αγόγγιστα κάτω από το ζυγό τους? Ναι, αυτό προτείνω, άμυαλοι. Να λουφάξεις κάτω από το ζυγό τους αγόγγιστα. Αν το τίμημα των ηρωικών σου πράξεων είναι να βάλουν φωτιά στο παρθεναγωγείο οι Γερμανοί. Τόσο πολύ λοιπόν φοβάστε για τη ζωή σας, κύριε Διευθυντά? Το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι, Δεσποινής, είναι η ζωή μου. Πάνω απ' όλα με νοιάζει η δικιά σου ζωή. Και η ζωή των κοριτσιών, φυσικά. Και η ζωή των υπολείπων καθηγητών. Φυσικά. Με λαχρινή, με ξέμπλεκα μαλλιά. Η Αθανασία θα μπορούσε να είναι από εδώ μέσα. Αλλά είναι πολύ χαζή για να κάνει κάτι τέτοιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ησυχία, κορίτσια. Φαντάζομαι ότι είσαι μία από αυτές, ε? Και εμένα γιατί δεν με βάλετε στο κόλπο? Επειδή ο πατέρας μου είναι μαζί του. Εγώ είμαι αλλιώς, Ρόζα, και το ξέρεις αυτό. Ο Φον Έλσινς ήταν έτοιμος να κάψει το παρθεναγωγείο, αλλά τον οικέτευσα να μην το κάνει. Και επειδή μου έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, το ανέβαλε. Δεν αποκλείεται όμως στο μέλλον. Αχ, όχι, σας παρακαλώ. Βομβαρδίστηκε το σπίτι μας. Άμα καεί και το παρθεναγωγείο, θα χαθεί όλη η περιουσία μας. Όχι από πρώτη να γίνουμε τελευταίοι. Τελευταίοι. Γι' αυτό ήρθα να μιλήσω σε εσάς. Επειδή ο Δήμος μου είπε ότι είστε πιο πατριώτης από το σύζυγό σας. Μα ο σύζυγός μου είναι πολύ πατριώτης. Μήπως έχει παρανοήσει την έννοια πατριώτης? Πατριώτης είναι όποιος βοηθάει τη χώρα του να πάει μπροστά. Και οι Γερμανοί είναι το μέλλον. Αυτοί θα μας πάνε ένα βήμα μπροστά, κυρία μου. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνούμε. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνούμε. Ο σύζυγός σας όμως δεν μπορεί να σπάζεται την ίδια ιδεολογία όταν δέχεται για μαθήτριά του μια Εβραία. Πολλές φορές με έχει συγχύσει αυτό το θέμα. Αλλά ο σύζυγός μου είναι πολύ καλόκαρδος. Αφού το κοριτσάκι θέλει να σπουδάσει εδώ, δεν πάω να το πληγώσω, μου λέει. Πληγώνει όμως τον καινούριο κόσμο που χτίζουμε. Πού το χτίζετε? Έχετε βρει καλό εργολάβο? Γιατί και εμείς θέλουμε να ξανακτήσουμε το σπίτι μας που γκρεμίστηκε. Μαμά, ξέφυγες. Εμπρός. Καλημέρα, κύριε Διευθυντού. Ο επιστάτης με είπε ότι με ζητήσατε. Ο επιστάτης? Ότι σε ζήτησα εγώ? Εγώ είπα να σας στείλει εδώ. Η Δεσποινής Παπαδογιαννάκη, φαντάζομαι. Μάλιστα. Τι θέλετε? Από τον επιστάτη έμαθα ότι έχεις εκφράσει την αντίρρησή σου, και μάλιστα επανειλημμένος, για το ότι μια Εβραία είναι συμμαθήτριά σου. Μάλιστα. Αλλά γιατί μου τα λέτε όλα αυτά? Μη φοβάσαι, Λουκία. Ο κύριος Πάγκαλος είναι εξαίρετος άνθρωπος και θέλει το καλό μας. Το καλό μας. Μάλιστα. Επειδή αυτό που έγινε χτες έβαλε όλες σας σε κίνδυνο, θέλω να μάθεις ποιες συμμετείχαν. Κύριε Διευθυντού. Να το κάνεις, παιδί μου. Δεν μπορεί δύο-τρία σάπια στοιχεία να βρωμίζουν το παρθεναγωγείο μας. Τι ωραία που το θέσατε, γοητευτική μου κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Και για να το πω και στη γλώσσα μας. Ντάνκεζεν. Ντάνκεζεν. Θεόνη μου, τι κάνεις? Μυρίζω το κουλουράκι μου. Μετά θα το γλύψω και σε κάνω δύο ώρα θα το φάω. Και τι τόση αργοπορία? Για να πιάσει τόπο. Μόνο ένα μας μοίρασε η Σουλτάνα. Εσύ το δικό σου τι το έχεις κάνει? Μπορεί και να στο δώσω. Αλήθεια? Αν με βοηθήσεις. Σε τι να σε βοηθήσω?
Να ψάξουμε μαζί να βρούμε ποιες απέσιες οι μαθήτριές μας σκάρωσαν αυτή την κασκαρίκα στους Γερμανούς. Τι, γιατί απέσιες? Η Δεσποινίδα Μαδρά. Η Δεσποινής Μαδρά είναι ανόητη. Καλά τη χαρακτήρισε ο κύριος Διευθυντής. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, δεν ασχολούμαι. Πάω στην τάξη. Όσο για το κουλουράκι σου δεν με πειράζει. Κράτησε το. Θεόνη! Χθες το βράδυ ξύπνησα και δεν ήσουν στο κρεβάτι σου. Πού είχες πάει? Στο μέρος. Μα και εγώ στο μέρος πήγα. Και δεν ήσουν εκεί. Ξέρεις γιατί δεν ήμουν? Γιατί... γιατί... Αχ, καλή μου φιλενάδα, σε παρακαλώ, μην με καρφώσεις. Είχα πάει στην κουζίνα μήπως έχει περισσέψει τίποτα σε κάνα καζάνι ή μήπως βρω κάτω κανένα ξεροκόμματο. Σωστά. Εσύ εκεί θα σου. Θα τα πούμε μετά, ε. Δεν είναι που ο πατέρας σου είναι αυτό που είναι, τέλος πάντων. Είναι που δεν μένεις μαζί μας τους κοιτώνες. Εμείς τα βράδια γράφουμε προκηρύξεις. Ωραία, μπορώ να το σκάω και να έρχομαι. Πώς, αφού θα πρέπει να περνάς από τους φρουρούς. Δεν είμαστε τώρα για να βάζουμε τους εαυτούς μας σε τσάπα κινδύνους. Α, το βρήκα. Όταν φεύγω από το Παρθεναγωγείο, μπορώ να τις βάζω τις προκηρύξεις κρυφά στην τσάντα μου. Και μετά, όταν πηγαίνω στην πόλη, να ανεβαίνω στην ταράτσα κάποιου ψηλού κτηρίου και να τις πετάω κάτω. Δεν θα με καταλάβει κανείς. Θέλω κι εγώ να βοηθήσω, Ρόζα. Αλήκει ο Παύλος. Πάμε. Άσε με! Θα μ' ακούσεις. Σ' αγαπάω. Δεν σε ξέχασα ποτέ. Κάθε κύτταρό μου σου φωνάζει σ' αγαπάω. Δεν έχεις το δικαίωμα, Παύλο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Είσαι παντρεμένος με παιδί. Αλίκη. Αλίκη, στάσου. Αλίκη. Αλίκη. Αυτή ήταν η φωνή του ιού μου. Όχι εσού του ιού μου, Σωτηράκη. Του Παύλου του ιού μου. Περίεργο μου ακούστηκε αυτό το Αλίκη. Αγωνιώδες. Κοιμήσου και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά σου, στη Βενέτια τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου. Ροδολφέ, κύριε Παγουρέλη. Μπορώ να μπω? Περάστε. Μη μου μιλάς στον πληθυντικό. Πώς? Αφού είμαστε ξένοι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαστε ξένοι. Τι θέλεις? Έφερα ένα δώρο στο μωρό. Το βαφτιστικό μου σταυρό. Και πώς θα το δικαιολογήσω εγώ τώρα αυτό το σταυρό? Δηλαδή τι θα πω στον άντρα μου? Ότι τον έφερε ο πατέρας του παιδιού μας? Πώς τα πάτε με τον Παύλο? Καλά. Άρχισες να μου απαντήσεις. Τι θέλεις, Ροδόλφε? Τελευταία σε σκέφτομαι πολύ. Γιατί? Έχεις τύψεις για αυτό που μου έκανες? Ναι. Αλλά δεν σε σκέφτομαι μόνο επειδή έχω τύψεις. Σε σκέφτομαι και... Πώς? Με στοργή. Σκέφτομαι ότι δεν σου έδωσα ποτέ μια ευκαιρία. Αλλά δεν γινόταν, είσαι μαθήτριά μου. Αυτό όμως δεν σε εμπόδισε να κάνεις έρωτα μαζί μου. Γιατί πάντα μου άρεσες σαν γυναίκα. Και πάντα μου άρεσες. Δεν θέλω να γίνω χυδαίος. Δεν θέλω να πω άλλα, να προχωρήσω. Αλλά δεν μπορώ να μην σου πω ότι χθες το βράδυ ονειρεύτηκα ότι ήμασταν οικογένεια. Εγώ, εσύ και το μωρό. Είναι πάρα πολύ αργά πια. Θα πληγώσουμε πολλούς ανθρώπους. Κύριε Παγουρέλη, Δόμνα. Έλεγα στη μαθήτριά μου, που ήταν και μία από τις αγαπημένες μου, πόσο χαίρομαι που έχετε κάνει αυτό το υπέροχο μωρό. Ναι, πράγματι είναι υπέροχο. Εμένα με συγχωρείτε τώρα, έχω μάθημα. Πρέπει να φύγω. Αντίο σας. Αντίο. Εγώ πάω να δω αν η κυρία Σουλτάνα έχει έτοιμη την κρέμα για το μωρό. Ξέχασες το σταυρό σου. Αυτό έχεις να πεις μόνο. Ή που δεν πρόφτασα να δω το μωρό. Να το κρατήσω στην αγκαλιά μου. Το έγινε στη γυναίκα σου? Δεν έγινε ακόμα, γυναίκα μου. Ω,
Bonjour. Είχα μάθημα. Je vais cours, αλλά ξέχασα το βιβλίο μου στο γειτόνα. Μάλιστα. Είμαι τόσο αφηρημένη. Je suis si distraite. À bientôt. Μοσχομυρίζει σαν αληθινός καφές. Μα είναι αληθινός καφές. Δεν είναι απορρεβήθη. Δεν είναι απορρεβήθη. Ο κύριος Πάγκαλος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας κάνει δώρο 2 σακούλες καφέ. Α, 2 κιόλας. Είναι από τις προμήθειες του γερμανικού στρατού. Τι να πω, κύριε Πάγκαλε, είστε σαν άγγελος εξ ουρανού. Πρόσεξε τα λόγια σου, κουνίστρα, γιατί θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Τι? Σουλτάνα! Δούλα! Τον είπε άγγελο εξ ουρανού. Μη βάζουμε στο στόμα μας τα ιερά και τα όσια και μην τα συγκρίνουμε με... Με? Με τον οποιονδήποτε. Οι άνθρωποι δεν συγκρίνονται με τους αγγέλους. Πήγαινε. Πήγαινε. Και ψήσε ένα καφέ και στον κύριο και πήγαινε του τον. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μίμης θα θέλει καφέ από τις γερμανικές προμήθειες. Μήπως είναι κομμουνίστρια. Με τόσα κακά που έχει μπορεί να έχει και αυτό. Εγώ πάντως το εννοούσα αυτό που είπα πριν και στο παρεξήγησε η Σουλτάνα. Ένας τόσο γλυκός, καλοσυνάτος και χαρισματικός άντρας φαντάζει σαν άγγελο στα μάτια μου. Εσύ, Μαρικάκη, ποτέ πρόφτασες να διαπιστώσεις όλα τα χαρίσματα του κυρίου Πάγκαλου. Καλά εμείς, τον φιλοξενούμε στο Παρθεναγωγείο και έχουμε εκτιμήσει το χαρακτήρα του. Εσύ πόθεν, από τη μία φορά που ήρθες και δεύτερη δεν θα υπάρξει. Τι εννοείς, Δεσπούλα? Έχουμε πάρα πολλές δουλειές στο Παρθεναγωγείο, Μαρίκα μου. Και για βίζες δεν έχουμε χρόνο. Και εσύ όταν κάνεις βίζα, την κάνεις με βίτα κεφαλαίο. Κεφαλαίο. Θα έρχομαι, Δεσπούλα. Γιατί ξέχασες ότι ο άντρας μου διδάσκει σε αυτό το σχολείο. Το περίεργο δεν είναι ότι ξέχασα εγώ τον άντρα σου. Το περίεργο είναι ότι το θυμήθηκες εσύ. Πώς και? Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Εντυπωσιάζομαι γιατί είστε και δύο τόσο γλυκομήλιδες και εγωιτευτικές υπάρξεις. Όχι δα. Και οι δύο το ίδιο εγωιτευτικές. Μη χεστούμε. Δεσπούλα! Μην παραφέρεσαι, κόρη μου. Μην ξεχνάς ότι είμαστε το γένος Βελιγιάννη. Δεν είμαστε η οικογένεια της Μαρίκας, που ήταν γαλατάδες. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Κύριε Πάγκαλε, εγώ λόγω του συζύγου μου θα έρχομαι. Ελπίζω να τύχει να συναντηθούμε. Υπέροχη οικοδέσποινα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας συνέκρινα πριν με την κυρία Μαρίκα, η οποία μπροστά σας είναι ασήμαντη, αλλά για λόγους ανθρωπιάς είπα να της πω μια καλή κουβέντα, επειδή είναι ασχημούλα. Α, αυτό ήταν. Είπα κι εγώ, γιατί για κακόγουστο δεν σας έχω. Αν ήμουν κακόγουστος, δεν μπορούσα να εκτιμήσω την απαστράπτουσα παρουσία σας. Danke, 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 danke. Μη σε βω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Μη σε βω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, παρτίδα μου. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε, λέω? Γιατί αντί για πατρίδα είπατε παρτίδα. Έτσι είπα. Σαν πεντρεύω μου που φορτώνω το μυαλό μου στα χαρτιά. Τα πάθη, κορίτσια μου, μακριά από τα πάθη. Είναι μεγάλος δυνάστης. Η γυναίκα σας δεν είναι αυτή? Και αυτός που είναι δίπλα της είναι το δεξί χέρι του φον Έλσνιτς. Και ο πατέρας μου δυστυχώς σκοτεύει να γίνει αριστερό. Με συγχωρείτε για λίγο, κορίτσια. Μείνετε φρόνιμες, ε. Συγγνώμη που σας συνέκρινα πριν με την κυρία Δεσπούλα, αλλά το έκανα για λόγους ανθρωπιάς. Επειδή, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο ασχημούλα. Λέτε τώρα. Ξόνο είναι. Μην είστε τόσο ευγενείς. Δεν ευνόησε ο Θεός όλες τις γυναίκες με τα κάλλη σας. Αυτή την υπέροχη αφράτη ομορφιά σας. Αχ, σας ευχαριστώ, κύριε Πάγκαλε. Μαρίκα, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σου κάνω μια επίσκεψη, Χαριλαούλη. Με το σύζυγό μου γνωρίζεστε, κύριε Πάγκαλε? Δεν είχα ακόμα την τιμή. Διαμαντής Πάγκαλος. Χαρίλαος Φουρμούζης. Με συγχωρείτε που δεν σας δίνω το χέρι μου να μου το σφίξετε, αλλά πονάει από την παγκέτα. Διευθύνω, ξέρετε. Έχει καλός. Είστε ο Ιβανιδίν. Γιατί να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Τι του μιλάς αυτού νου? Μα δεν ξέρεις περί ποιού πρόκειται.
Είναι συνεργάτης των Γερμανών. Σε χαμερό σκουλίκι. Έλα τώρα, χαμηλά όλη γίνει υπερβολικός. Μπορεί να τον έχουν υποχρεώσει να συνεργαστεί. Εγώ στο βάθος των ματιών του διέκρινα μια καλοσύνη. Μην του ξαναμιλήσεις, Μαρίκα. Αυτό σου λέω μόνο. Μην του ξαναμιλήσεις. Ρινούλα, μισή φέτα ψωμί για το κάθε κορίτσι. Έχει λιγοστέψει πολύ τα αλεύρι. Όλο το απόθεμα του σιταριού το πρέναν αυτοί οι τρεις κατάρατοι. Σουλτανά, άκουσα ότι το μενού έχει σήμερα λαχανόσουπα. Επειδή η Λυλικά δεν τρώει το λασούπο σου, σκέφτηκα μήπως έχεις φυλαγμένο κανένα κοκαλάκι. Απαιτητός. Έχουμε δύο κοκαλάκια φυλαγμένα. Την αγαπάμε και εμείς τη Λυλίκα μας. Ρινούλα, τρέχα να φέρεις το μενού της κυλίτσας. Ρινούλα, πάρε μαζί σου τη Λυλικά να το φάει εκεί μέσα. Αλλή, αλλή Λυλικά, en cuisine, le mignon. Τι αναστενάζεις, κοκόνα μου. Ακόμα στεναχωριέσαι για εκείνο τον απατεώνα που είπε ότι είναι ο Πασχαλής, αλλά ήταν ο αδελφός του. Ο Νό είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί ο αληθινός Πασχαλής μου, Πασχαλής, ο άντρας που αγάπησα και θα αγαπώ πάντα και ο j'aimerais toujours, έφυγε με το όνομά μου στα χείλη του, avec mon nom sur ses lèvres. Το αλεύρι, ναι, υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Μα καλά, βρε παιδάκι μου, δεν υποψιάστηκες ούτε μια στιγμή ότι μπορεί να είναι άλλος. Μοιάζουνε τόσο πολύ. Υπήρχε βέβαια κάποια διαφορά, αλλά φαντάστηκα ότι με τα χρόνια μπαζί σαν ρετρισί. Ότι χάρη τουλάχιστον 2-3-4 πόντους. Ματεμουαζέλ. Excusez-moi. Αναστέναξα πριν, je soupirais, γιατί υπάρχει κάτι που με βασανίζει και με torture. Τι είναι, κοκόνα μου? Έχω ένα δίλημα, j'ai un dilemme. Αν υποψιαζόσασταν, ή μάλλον αν ήσασταν σίγουροι, certain, ότι ο ραβωνιαστικός του φιονσέ της καλύτερης σας φίλης την έχει εξαπατήσει. Λέβη τρομπή θα της το λέγατε? Τώρα έτσι όπως το λες, ξέρω και για ποιαν λες και για ποιον λες. Εάν της το πω, θα γίνει δυστυχισμένη, μαλλιωρίως, αν πάλι δεν της πω τίποτα. Θα ζει μια ζωή μέσα στο ψέμα. Dans le mensonge. Και όταν αργότερα κάποια μέρα μάθει την αλήθεια, θα είναι χειρότερα. Να της μιλήσεις. Να της μιλήσεις. Δεν ξέρω τι ξέρεις, αλλά αν είναι σοβαρό, πρέπει να της ανοίξεις τα μάτια, τζέρι μου. Κοριτσάκι μου, σου φέρνω χαρμόσυνα νέα. Χάσαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Άμα τον είχαν χάσει, δεν θα σου έφερνα χαρμόσυνα νέα. Αυτό να μου πεις. Αχ, παιδάκι μου, ο πατέρας σου ανέβηκε πολύ ψηλά. Όλοι οι αγώνες τόσων χρόνων δικαιώνονται τώρα. Αυτή τη στιγμή στέκεται απέναντί σου ένας δημοτικός σύμβουλος. Δεν καταλαβαίνω, εσύ? Ναι, εγώ! Με κάνανε δημοτικό σύμβουλο! Ποιοι, βρε μπαμπά, αφού έχουμε κατοχή από τους Γερμανούς? Μα οι Γερμανοί με κάνανε! Ανθρώπους που εμπιστεύονται τους κάνουν και συμβούλους και δημάρχους μέχρι και υπουργούς. Και δεν θέλω να το χρωσουζέψω, μια μέρα για τόσο ψηλά με βλέπω. Δεν έχεις τσίπα πάνω σου. Γιατί, παιδί μου, γιατί? Σαν πατριώτης οφείλω να βοηθήσω τη χώρα μου. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους οι άνθρωποι. Χρειάζονται Έλληνες πατριώτες που να γνωρίζουν τις δομές και τις ιδιαιτερότητες. Θέλεις να μείνει η χώρα μας ακυβέρνητη? Καλά, με τι θράσος μετατρέπεις το ότι είσαι πουλημένος σε πατριώτης? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πουλημένος? Ναι, πουλημένος είσαι. Χαφιές των Γερμανών έχεις γονατίσει κάτω και γλύφεις τις μπότες τους, ενώ οι αληθινοί πατριώτες ρισκάρουν τη ζωή τους γράφοντας αυτά. Τι είναι αυτό? Πού το βρήκες αυτό, ε? Με ποιους εγκληματίες έμπλεξες, κοριτσάκι μου, μίλα! Εσύ έχεις μπλέξει με εγκληματίες! Πού το βρήκες αυτό, μίλα! Στο δρόμο. Ποιο δρόμο? Εδώ απ' έξω. Εδώ απ' έξω? Δεν μπορεί. Ξέρω ότι τέτοιες προκηρύξεις τις πετάνε κάποιοι στην πόλη. Αλλά το σπιτάκι μας απέχει πολύ από την πόλη. Πώς φτάσανε μέχρι εδώ? Της έφερε ο αέρας. Τόσο μακριά? Είδες, ακόμα και ο αέρας αντιστέκεται. Άσχημα μου τα λες. Γιατί τον αέρα, ούτε να τον κάτσουμε στην παγκοκολό να μπορούμε, ούτε να του βάλουμε βραστά αυγά στη μασχάλη. Η Θεόνιδα θα κατέβει. Όχι, φοβάται ότι η Λουλκία την έχει υποψιαστεί. Βρε κορίτσια, ελπίζω ότι δεν το έχω γράψει λάθος. Το αντισταθείτε το θύ με ήττα, δεν είναι? Με ψιλο γιόταν ορθόγραφη. Καλά, δεν πειράζει, ας αντισταθούν κι ας είναι και με ήττα. Παναγιά μου, η πόρτα!
Τι Παναγιά μου, Βεγαζή, το χτύπημα είναι συγκυματικό. Ο Πάκης θα είναι. Πόπο φούρια. Ελαχτάρα. Σκάστε. Βγήκα από την τρύπα στο γνωστό ζυρματόπλεγμα. Αλλά σήμερα είχε και στην πίσω μεριά φρουρό, ε. Περίμενα τουλάχιστον μία ώρα. Κάποια στιγμή πήγε για την ανάγκη του και βρήκα ευκαιρία και τρύπωσα. Να μην έρχεσαι πια. Ακούσαμε ότι θα βάλουν ειδικά σκυλιά. Και αν δεν έρχομαι, πώς θα σε βλέπουν? Έλα, σταμάτα τώρα. Αθανασία, νύσταξα. Εσύ νύσταξες? Όχι. Νύσταξες, Αθανασία, νύσταξες. Πάμε. Ουρανία. Ναι. Λοιπόν, κορίτσια, παίρνουμε τις προκηρύξεις μαζί μας και αύριο στο μάθημα θα τις δώσουμε και αυτές στην Αλίκη για να τις βγάλει έξω. Έρχομαι κι εγώ. Όχι, δα. Εσύ θα κάτσεις. Ευχαριστώ, Ελένητσα. Δεν θέλω να κινδυνέψεις άλλο. Να μην ξανάρθεις καθόλου βράδια. Μπορείς να έρχεσαι μόνο τα πρωινά, να βλέπεις τον κύριο Παύλο και έτσι θα μπορείς να βλέπεις και εμένα και θα μου λες τι πρέπει να κάνουμε. Μα εγώ δεν έρχομαι στο Παρθεναγωγείο μόνο για να οργανώνω την αντίσταση. Έρχομαι και γιατί είμαι ερωτευμένος. Την ημέρα με όλους αυτούς τους καθηγητάδες και τον πατέρα μου και τους Γερμανούς δεν θα μου δοθεί ποτέ ευκαιρία να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Και ποιος σου είπε ότι θα σου δοθεί εδώ? Νόμιζα ότι και εσύ κάτι νιώθεις για μένα. Να με συγχωρείς αν σε πρόσβαλα. Καλύτερα να φύγω. Πάκη. Για το γάμο. Να φορέσω ένα απλό φόρεμα, να πάμε σε ένα ξοκλήσι μαζί με την κουμπάρα μας, ίσως και το θείο μόνο. Δεν είναι καιρός για μεγαλεία. Ίσως δεν είναι καιρός ούτε καν για έναν απλό γάμο. Μάλλον θα πρέπει να τον αναβάλουμε για λίγο. Κορίτσια, πού τριγυρνάτε τέτοια ώρα? Πουθενά. Εδώ, στο Παρθεναγωγείο είμαστε. Αυτό μας έλειπε, να ήσασταν και έξω από το Παρθεναγωγείο. Και γιατί τριγυρνάτε με τις νυχτικές σας στους διαδρόμους? Αν σας δει κανένας Γερμανός στρατιώτης, τι θα γίνει? Δεν μπαίνουν στις δικές μας πτέρυγες το βράδυ. Μόνο απ' έξω φρουρούν. Και δεν μου λέτε γιατί κρατάτε τις σκυλιές σας? Γιατί πονάμε. Πονάτε? Για αυτό μας πετύχατε εδώ. Πηγαίναμε στο μέρος. Ναι, στο μέρος. Φάγαμε κάτι και μας πείραξε. Τα πολλά που τρώμε πια για να σας πειράξουν κιόλας. Ναι, αυτό είναι. Πάθαμε τυμπανισμό από την αεροφαγία. Πάθατε τυμπανισμό? Για πλησιάστε να δω αυτές τις πρισμένες κυλίτσες. Μαμά Κούκα, άνοιξε αμέσως τη ζακέτα σου και δώσε μου αυτό που κρύβεις εκεί μέσα. Δεν το πιστεύω. Κορίτσια, θέλετε κι άλλες φασαρίες? Αυτό σημαίνει εκτέλεση, καταλαβαίνετε. Δεν είναι παιδικό παιχνίδι. Δώστε μου γρήγορα τις προκηρύξεις. Γρήγορα! Ώστε εσείς οι έξι στο πυρήνα του κακού που θα έλεγε και ο κύριος διευθυντής. Τι κάνει ο κύριος διευθυντής? Και βασικά τι κάνετε εσείς όλες εδώ τέτοια ώρα? Τίποτα. Ωραία χοροδία. Ή μήπως ωραία κοροϊδία, γιατί περί κοροϊδίας πρόκειται. Εσείς τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα? Εγώ περιπολώδες σπιτής. Μετά τα χθεσινοβραδινά αποφάσισα να κάνω περιπολίες και νομίζω ότι έπιασα λαγό. Γιατί κατάτε την κοιλιά σας, Δεσποινής? Κάτι έφαγε. Και την πείραξε. Και πήγαινε στο μέρος. Πηγαίνετε όλες οι μικρές στους κοιτώνες σας. Θα λογαριαστούμε αύριο με εσάς. Άντε, κορίτσια, πάμε.
Εσείς οι μεγάλοι, καθίστε. Εσάς θα λογαριαστώ τώρα. Ανοίξτε τη ζακέτα σας. Ορίστε. Ανοίξτε τη ζακέτα σας. Δεν κατάλαβα, θέλετε να με εκδίσετε τώρα? Δεν έχουμε πια όλοι παραφρονήσει από τα κάλλη σας, Δεσποινής, ηρεμήστε. Εγώ όμως δεν θα ηρεμήσω αν δεν δω τι κρύβεται εκεί στην κοιλιά σας. Καλά τώρα. Άντε, καληνύχτα. Ανοίξτε τη ζακέτα σας, είπα. Όχι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Έχω όταν πρόκειται για την ασφάλεια των μαθητριών. Όχι, σας είπα. Ανοίξτε τη ζακέτα σας. Όχι, σας λέω. Τότε δεν ανοίξω εγώ το ζώο. Αντισταθείτε στους Ναζί, ώστε πράγματι έχετε οργανώσει η αντιστασιακή ομάδα με τις μικρές. Όχι, όχι. Οι μικρές δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Αλήθεια σας λέω. Τυχαία τη συνάντηση εδώ στο διάδρομο. Ανέφθυγη, ανώριμη, επιπόλαια, επικίνδυνη. Λαβελιστά. Was macht ihr da? Aha, ein lieber Tag. Ο Βλάκας, ο φρουρός που πιάστηκε κορόιδο χθες βράδυ, νομίζει ότι αγαπιόμαστε. Α, γκρόσε λίμπε. Λάιντενσαφτ. Ιχτάου και νύχτσε. Γεια. 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 Τι λέει αυτός, τι λέει? Νομίζω ότι έχουμε πάθος. Το να κυλιόμαστε στο κρύο δάπεδο ενός διαδρόμου βραδιάτικα, αυτός ο Βλάκας το θεωρεί πάθος. Το θεωρεί πάθος αυτό, ας γίνουμε κι εμείς λίγο πιο πιστικοί. Είχε λείπει. Γεια. Γεια. Αν ήμουν κακό, ωστός, δεν μπορούσα να εκτιμήσω την απαστράτουσα παρουσία σας. Ντάνκε, ντάνκε. Τι λες, ντάνκε? Ε, ναι, μαθαίνω γερμανικά. Με Γερμανούς μου. Να μπορούμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μαζί τους. Να κάνουμε συζήτηση με Γερμανούς? Και μάλιστα ωραία. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εσύ δεν είσαι με τα καλά σου. Έχεις παρεξηγήσει την έννοια πατριώτης, Μίμη. Πατριώτης είναι αυτός που ενδιαφέρεται για το μέλλον της χώρας του. Και το μέλλον μας είναι οι Γερμανοί. Τι λες? Ξέρω τι λέω. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Α, είσαι για Ζουλομανδία. Πριν από τον πόλεμο, η Ευρώπη και η Ελλάδα μας, δυστυχώς, ήταν στο χείλος του γκρεμού. Αλλά ήρθαν οι Γερμανοί, ευτυχώς, και την πήγαν ένα βήμα μπροστά. Και τώρα θα πέσουμε από τον γκρεμό. Σε αυτό συμφωνούμε. Βάλε μυαλό, Μίμη. Με τους νικητές πρέπει να πάμε, αλλιώς θα έχουμε μόνο προβλήματα. Δεν ασπαζόμαστε τις ίδιες ιδέες. Αλλά και πότε τις ασπαζόμαστε, αν θα μου πεις. Τέλος πάντων, σήμερα συνέβη κάτι περίεργο. Ή εμένα μου φάνηκε περίεργο, τι να πω. Τι συνέβη? Ήμουν στο γραφείο μου, όταν από την πίσω βεράντα, κάτω, άκουσα το γιο μας να φωνάζει Αλίκη. Και αυτό το Αλίκη μου ακούστηκε σπαρακτικό. Δεν την ξέχασε ακόμα την παρακατιανή. Τι είπες? Δεν την ξέχασε ακόμα? Θες πολλά? Ο Παύλος είχε κάτι με την Αλίκη? Αυτή είναι η κοπέλα που αγαπούσε ο γιος μας και από ό,τι φαίνεται ακόμα αγαπάει. Θα την ξαγαπήσει. Είναι παντρεμένος με παιδί. Εσύ όμως ήξερες ότι κάτι έχουν. Γιατί δεν μου το είπες ποτέ? Για να μην σε συγχύσω. Προσευχόμουν μόνη μου να τελειώσει αυτή η παράτερη σχέση. Μόνο προσευχόσουν? Άναψα και μια λαμπάδα. Αντεπαράτα με επιτέλους με το γιο στον επιπόλαιο. Και δεν ήμουν εγώ αυτή πάντως που τον έσπρωξα καστρό στη δόμνα. Αλλά και με αυτό χαΐρι δεν είδαμε. Έφυγε τη μια ξεβράκωτη και πήγε και έπεσε στην άλλη. Ούτε σε αυτά συμφωνώ μαζί σου, να το ξέρεις. Εγώ και την Αλίκη συμπαθώ και τη δόμνα συμπαθώ πάρα πολύ. Ας κοιμηθούμε τώρα. Και μην μου ζητήσεις, παρακαλώ, να κάνουμε τσιρι μπιμ. Δεν μπορώ. Ναι, την όρεξή σου είχα. Αλλά να ξέρεις, σιγά το τσιρι μπιμ που κάνεις. Κάποιοι άλλοι το κάνουν σίγουρα καλύτερα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Καλημέρα, ματμαζέλ. Ξυπνήσατε τόσο νωρίς και ντυθήκατε κιόλας. Με ρωτάτε αν κοιμήθηκα καθόλου, si j'ai dormi. Γιατί τι πάθατε? Καθίστε. Je vous parle. Πρέπει να σας μιλήσω. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Ναι. Πιείτε λίγο τσάι πρώτα να τονωθείτε λίγο. Τι συμβαίνει, ματμαζέλ? Δεν φαίνεται να έχετε να μου πείτε κάτι καλό. Μια υποψία, un soupçon, αλλά βάσιμη υποψία. Μακάρι, μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά πολύ φοβάμαι, je crains que... Πείτε μου, ματμαζέλ, όσο δεν μου λέτε φαντάζομαι τα χειρότερα. Από καιρό έγινα μάρτυρας γεγονότων, d'événements που άμα κάνω το συσχετισμό, si je fais le rapprochement, με οδηγούν σε μία και μόνο κατάληξη, une seule conclusion. Ποια είναι αυτή? Πείτε μου, ματμαζέλ, με γκαστρώσατε. Όχι εγώ, την ντομνά την γκάστρωσε όμως ο Μονσιέ Ροντόλφο. Τι αλογισίες είναι αυτές που λες? Πώς είναι δυνατόν να φαντάζεσαι τέτοια πράγματα? Μα είμαι σίγουρη, je suis certaine. Τι λες, κακομοίρα μου? Επειδή εσένα πέθανε ο Πασχαλής, θες να μας έχεις όλες μόνες για να έχεις συντροφιά? Είσαι μια θλιβερή γεροντοκόρη. Όχι, όχι, ζωή, περιμένετε, περιμένετε. Ατώντε, ατώντε, ξεσπάστε, ξεσπάστε. Εγώ είμαι φίλη σας, γι' αυτό και σας λέω την αλήθεια. Και αν σας παραθέσω όλα τα στοιχεία του Λιζανής, και εσείς θα καταλήξετε στην ίδια αλήθεια. Τη μόνη αλήθεια. La seule vérité. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλά που ήρθες πριν έρθει την άλλη. Τι σημαίνει? Είσαι αναστατωμένη, μου φαίνεται. Ναι. Με τη ματμαζέλ. Πρέπει να ζηλεύει πάρα πολύ την ευτυχία μας. Η ματμαζέλ. Εγώ νομίζω ότι μας αγαπάει, αφού θα γίνει και κουμπάρα μας. Σωστά. Θα γίνει κουμπάρα μας το γάμο που εσύ αναβάλεις συνέχεια. Τι? Άκου τώρα τι τερατολογίες μου είπε. Έχει, λέει, βάσιμες υποψίες ότι το παιδί της Δόμνας είναι δικό σου. Είναι ή δεν είναι εχθρός μας? Γιατί μόνο ο εχθρός μας θα έλεγε ένα τέτοιο ψέμα. Γιατί αυτό είναι ένα φρικτό, συχαμερό ψέμα. Ή δεν είναι? Είναι. Θα πρέπει να χρωστώ εύχομαι όμως είναι στη ματμαζέλ. Καιρό τώρα προσπαθώ να βρω το κουράγιο να σου μιλήσω. Είμαι ένας άνδρος. Ένας δειλός. Ένας ξεφτυλισμένος. Ένας αχρίος. Εγκληματίας είσαι. Ένας εγκληματίας με πολλά θύματα. Τον Παύλο. Εμένα. Ακόμα και η Δόμνα θύμα σου είναι. Έχεις δίκιο. Όμως έχω μία και μόνη δικαιολογία ότι σε αγάπησα παράφορα. Και ότι δεν ήθελα να σε χάσω. Τώρα ξέρω ότι η θέση μου είναι δίπλα στη Δόμνα και στο παιδί μας. Δεν θα σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Πώς να τολμήσω να σ' το πω? Τα χείλη σου είναι πόνος. Για αλλού κινήσαμε, μα φτάσαμε αλλού. Χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά. Να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη.
Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Αυτή είναι μια αυθεντική παράνομη εφημερίδα εποχής. Ναι, κυκλοφορούσαν πολλές τέτοιες. Μετά το μούδιασμα των πρώτων ημερών της κατοχής, οι πατριώτες αντέδρασαν και ξεκίνησε η αντίσταση. Σποραδικά στην αρχή και αργότερα οργανωμένα. Και βέβαια πρωτοστάτες αυτών των αγώνα, μπροστάριδες όπως λέγαμε τότε, ήταν οι νεολαίοι. Και πώς τα κατάφερες να τρυπώσεις νύχτα, αφού η είσοδος φυλάγεται από Γερμανούς? Τρύπωσα από την πίσω μεριά. Έκανα μια τρύπα στο συρματόπλεγμα. Είναι επικίνδυνο. Αυτοί δεν αστείευονται, εκτελούν. Δεν μπορώ να αλφάξω, Ρόζα. Πρέπει να αντισταθούμε. Οι κατακτητές κάνουν θηριωδίες. Και ανε χωριά, εκτελούν πατριώτες με το παραμικρό, κουρεύουν παπάδες. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Αλλά δεν γίνεται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αγωνιστούμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι να ξανακερδίσουμε τη λευτεριά μας. Τι όμορφα που μιλάς, Πάκη. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, έχω αλλάξει. Έχω περισσότερο μυαλό και ένα χέρι λιγότερο. Θα γίνω εγώ το άλλο σου χέρι. Πες μου μόνο τι πρέπει να κάνω. Ελάτε, ελάτε. Σιγά. Εδώ θα συναντιόμαστε. Ναι, το κλειδί του κελαριού το έκλεψε η Αλίκη από τον πατέρα της και ο Πάκης έβγαλε αντικλείδι. Εκτός από τον επιστάτη, μόνο ο κύριος διευθυντής έχει κλειδί. Αλλά κανένας από τους δύο δεν έρχεται βράδυ. Οπότε εδώ θα είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Εδώ θα τα σχεδιάζουμε όλα. Το κελάρι θα γίνει η γιάφκα μας. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα μαζευόμαστε εδώ τα βράδια για να τρώμε? Άσε κάτω το σαλάμι, Θεόνη. Τη χοντρούλα, γιατί τη φέρατε μαζί σας? Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην με φέρουνε? Γιατί θα μας καρφώσει τη φίλη σου την Παπαδογιαννάκη. Και εκείνη με τη σειρά της θα πάει να μας καρφώσει μέχρι και στους Γερμανούς τους ίδιους να έκανε να μας καταδώσει. Η Λουκία. Όχι δα. Δεν θα υποστηρίξω τη Λουκία, γιατί ξέρετε όλοι πως μου φέρετε. Εβραία με ανεβάζει, Εβραία με κατεβάζει. Αλλά θα υποστηρίξω τη Θεόνη. Εγώ, Θεόνη μου, δεν πιστεύω ότι είστε φτιαγμένες από την ίδια πάστα με τη Λουκία. Αχ, μίλες πάστα. Μίλες πάστα, σε παρακαλώ, γιατί με πιάνει πολύ μεγάλη λιγούρα. Μπορείς να σοβαρευτείς λίγο. Είμαι σίγουρη ότι και μπορείς και κατά βάθος θέλεις να βοηθήσεις αυτά που πρόκειται να κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα εξευτελίσουμε το φον Έλσνιτς και τους άντρες του. Συνιέτσα! Φρουρέ! Wer ist da? Όχι εχθρός, νο εχθρός. Εγώ κοπέλα. Φρόιλαϊν, Φρόιλαϊν. Was für ein hübsches Mädchen. Was willst du, kleine Stonheit? Έχεις ένα τσιγάρο? Τσιγαρέτ, φουμάρε. Aha, eine Zigarette will der Kleine. Oh, ευχαριστώ, merci. Dankeschön. Φωτιά, φόκο. Φόια, tu dis denn, Fräulein? Εγώ, ich, Luisa. Luisa? You? Johann. Je will mich dich lande. Τι βλάκας που είσαι. Ja, ja. Κονιάκ? Θέλεις κονιάκ? Ja. Εμείς οι δύο θα πιούμε και μετά θα κάνουμε παρέα. Je will mich amber. Zum wohl. Αν δεν σε πιάσει το υπνοτικό, την έχω άσχημα, κόπανε. Γεια, γεια. Ελάτε. Πάνω στο παράθυρο. Πάκη, είσαι σίγουρος ότι δεν περιβολεί κι άλλος βρουρός?
Εδώ όχι. Ο άλλος είναι στην εξωτερική πύλη, πολύ μακριά. Αποκλείεται να μας πάρει χαμπάρι. Ελένη, τι γίνεται? Τον είδα να χασμουριέται. Μακάρι Παναγίτσα μου να τον πάρει γρήγορα ο ύπνος, γιατί θα τη βιάσει τη φίλη μας. Πίσω στο παράθυρο. Johan! Johan! Dafür zahlst du mir. Ο Φον Έλσιντς είναι έξαλλος. Πρέπει να κάνετε κάτι για να τον κατευνάσετε, αλλιώς θα υπάρξουν σοβαρά αντίπεινα. Μα δεν μπορεί να ευθύνονται δελιγενειάδε για αυτό που συνέβη. Σίγουρα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Μπορεί να μην είναι καν από την πόλη μας. Μπορεί να είναι από γείτονα πόλη και να ήρθαν επί τούτου για να σας κάνουν σαμποτάζ. Ο φρουρός που έπεσε θύμα αυτής της συνωμοσίας ομολόγησε ότι μια νεαρή κοπέλα που βγήκε μέσα από το κτίριο του ζήτησε τσιγάρο και μετά του πρόσφερε κονιάκ, το οποίο προφανώς περιείχε υπνοτικό. Γι' αυτό λέω κι εγώ, στα λόγια μου έρχεστε. Δεν μπορεί να είναι δελιανιάδα. Δεν υπάρχουν δελιανιάδε που να πίνουν αλκοόλ ή να καπνίζουν τσιγάρα. Είστε τόσο αφελείς, κύριε, μεταξά υπέστε θέατρο. Οι τρομοκράτες είναι εξαπλωμένοι παντού. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει που διείσδησαν και μεταξύ των μαθητριών σας. Ο κύριος Πάγκαλος έχει απόλυτο δίκιο. Πώς μπαίνεις χωρίς να χτυπήσεις επιστάτα. Πάλι κρυφάκουγες. Θα σας πω το γνωστό. Γλίστρισα και το αυτί μου βεντούζαρε πάνω στην πόρτα. Μάλιστα. Το γνωστό βεντουζάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με τον κύριο Πάγκαλο ότι κάποιες από τις μαθήτριες μπορεί να μετήχαν σε αυτήν την ανθεληνική πράξη. Ανθεληνική πράξη, το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας. Δεν είναι. Δεν είναι. Τι να πω τώρα. Έπεσα στην περίπτωση. Μάλλον έπεσα στις δύο περιπτώσεις. Μήπως εσείς υποκινήσατε την ανταρσία, κύριε Μεταξά? Όχι, κύριε. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η ησυχία αυτής της μικρής κοινότητος και η ασφάλεια των μαθητριών μου. Τότε να μας βοηθήσετε να βρούμε τους ενόχους. Η Εβραία είναι σίγουρα μία εξ αυτών. Γιατί αντί για πατρίδα, είπατε παρτίδα. Έτσι είπα. Σαν παντρεύω μου που έχω ακόμα το μυαλό μου στα χαρτιά. Τα πάθη, κορίτσια μου, μακριά από τα πάθη. Είναι μεγάλος δυνάστης. Η γυναίκα σας δεν είναι αυτή? Και αυτός που είναι δίπλα της είναι το δεξί χέρι του Φον Έλσνιτς. Και ο πατέρας μου δυστυχώς σκοτεύει να γίνεται αριστερό. Με συγχωρείτε για λίγο, κορίτσια. Μείνετε φρόνιμες, ε! Συγγνώμη που σας συνέκρινα πριν με την κυρία Δεσπούλα, αλλά το έκανα για λόγους ανθρωπιάς. Επειδή, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο σχημούλα. Λέτε τώρα. Ξόνο είναι. Μην είστε τόσο ευγενείς. Δεν ευνόησε ο Θεός όλες τις γυναίκες με τα κάλυσες. Αυτή την υπέροχη αφράτη ομορφιά σας. Αχ, σας ευχαριστώ, κύριε Πάγκαλε. Μαρίκα, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σου κάνω μια επίσκεψη, Χαριλαούλη. Με το σύζυγό μου γνωρίζεστε, κύριε Πάγκαλε? Δεν είχα ακόμα την τιμή. Διαμαντής Πάγκαλος. Χαρίλαος Φουρμούζης. Με συγχωρείτε που δεν σας δίνω το χέρι μου να μου το σφίξετε, αλλά πονάει από την παγκέτα. Διευθύνω, ξέρετε. Έχει καλώς. Είστε ο Ιβανιδίν. Γιατί να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Τι του μιλάς αυτού νου? Αν δεν ξέρεις περί ποιού πρόκειται. Είναι συνεργάτης των Γερμανών. Σε χαμερό σκουλίκι. Έλα τώρα, Χαριλαούλη, γίνεις υπερβολικός. Μπορεί να τον έχουν υποχρεώσει να συνεργαστεί. Εγώ στο βάθος των ματιών του διέκρινα μια καλοσύνη. Μην του ξαναμιλήσεις, Μαρίκα. Αυτό σου λέω μόνο. Μην του ξαναμιλήσεις. Ρινούλα, μισή φέτα ψωμί για το κάθε κορίτσι. Έχει λιγοστέψει πολύ τα αλεύρι. Όλο το απόθεμα του σιταριού το πήραν αυτοί οι τρεις κατάρατοι. Σουλτανά, άκουσα ότι το μενού έχει σήμερα λαχανόσουπα. Επειδή υλικά δεν τρώει το λασούπο σου, σκέφτηκα μήπως έχεις φυλαγμένο κανένα κοκαλάκι. Απαιτητώσα. Έχουμε δύο κοκαλάκια φυλαγμένα. Την αγαπάμε και εμείς τη λιλίκα μας. Ρινούλα, τρέχα να φέρει στο μενού της κυλίτσας. Ρινούλα, πάρε μαζί σου τη λιλικά να το φάει εκεί μέσα. Αλλή, αλλή λιλικά, en cuisine, όλο μινιόν. Τι αναστενάζεις, κοκόνα μου. Ακόμα στεναχωριέσαι για εκείνο τον απατεώνα που είπε ότι είναι ο Πασχαλής, αλλά ήταν ο αδελφός του. Ο Νού είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί ο αληθινός Πασχαλής μου, ο Πασχαλής, ο άντρας που αγάπησα και θα αγαπώ πάντα και j'aimerais toujours, έφυγε με το όνομά μου στα χείλη του, avec mon nom sur ses lèvres. Το αλεύρι, ναι. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη.
Μα καλά, βρε παιδάκι μου, δεν υποψιάστηκες ούτε μια στιγμή ότι μπορεί να είναι άλλος. Μοιάζουνε τόσο πολύ. Υπήρχε βέβαια κάποια διαφορά, αλλά φαντάστηκα ότι με τα χρόνια μπαζί σαν ρετρισί. Ότι χάνει τουλάχιστον 2-3-4 πόντους. Ματεμουαζέλ. Excusez-moi. Αναστέναξα πριν, je soupirais, γιατί υπάρχει κάτι που με βασανίζει και με torture. Τι είναι, κοκόνα μου? Έχω ένα δίλημα, j'ai un dilemme. Αν υποψιαζόσασταν, ή μάλλον αν ήσασταν σίγουροι, certain, ότι ο ραβωνιαστικός φιανσέ της καλύτερης σας φίλης την έχει εξαπατήσει. L'avez trompé, θα της το λέγατε? Τώρα, έτσι όπως το λες, ξέρω και για ποιαν λες και για ποιον λες. Εάν της το πω, θα γίνει δυστυχισμένη, μαλλιωρίως, αν πάλι δεν της πω τίποτα. Θα ζει μια ζωή μέσα στο ψέμα, dans le mensonge. Και όταν αργότερα κάποια μέρα μάθει την αλήθεια, θα είναι χειρότερα. Να της μιλήσεις. Να της μιλήσεις. Δεν ξέρω τι ξέρεις, αλλά αν είναι σοβαρό, πρέπει να της ανοίξεις τα μάτια, Τζιέρι μου. Κοριτσάκι μου, σου φέρνω χαρμόσυνα νέα. Α, χάσαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Άμα τον είχαν χάσει, δεν θα σου έφερνα χαρμόσυνα νέα. Αυτό να μου πεις. Αχ, παιδάκι μου, ο πατέρας σου ανέβηκε πολύ ψηλά. Όλοι οι αγώνες τόσων χρόνων δικαιώνονται τώρα. Αυτή τη στιγμή στέκεται απέναντί σου ένας δημοτικός σύμβουλος. Δεν καταλαβαίνω, εσύ? Ναι, εγώ! Με κάνανε δημοτικό σύμβουλο! Ποιοι, βρε μπαμπά, αφού έχουμε κατοχή από τους Γερμανούς? Μα οι Γερμανοί με κάνανε! Ανθρώπους που εμπιστεύονται τους κάνουν και συμβούλους και δημάρχους μέχρι και υπουργούς! Και δεν θέλω να το χρυσουζέψω, μια μέρα για τόσο ψηλά με βλέπω! Δεν έχεις τσίπα πάνω σου. Γιατί, παιδί μου, γιατί? Σαν πατριώτης οφείλω να βοηθήσω τη χώρα μου. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους οι άνθρωποι. Χρειάζονται Έλληνες πατριώτες που να γνωρίζουν τις δομές και τις ιδιαιτερότητες. Θέλεις να μείνει η χώρα μας ακυβέρνητη? Καλά, με τι θράσος μετατρέπεις το ότι είσαι πουλημένος σε πατριώτης? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πουλημένος? Ναι, πουλημένος είσαι. Χαφιές των Γερμανών έχεις γονατίσει κάτω και γλύφεις τις μπότες τους, ενώ οι αληθινοί πατριώτες ρισκάρουν τη ζωή τους γράφοντας αυτά. Τι είναι αυτό? Πού το βρήκες αυτό, ε? Με ποιους εγκληματίες έμπλεξες, κοριτσάκι μου, μίλα! Εσύ έχεις μπλέξει με εγκληματίες! Πού το βρήκες αυτό, μίλα! Στο δρόμο. Ποιο δρόμο? Εδώ απ' έξω. Εδώ απ' έξω? Δεν μπορεί. Ξέρω ότι τέτοιες προκηρύξεις τις πετάνε κάποιοι στην πόλη. Αλλά το σπιτάκι μας απέχει πολύ από την πόλη. Πώς φτάσανε μέχρι εδώ? Τις έφερε ο αέρας. Τόσο μακριά? Είδες, ακόμα και ο αέρας αντιστέκεται. Άσχημα μου τα λες. Γιατί τον αέρα, ούτε να τον κάτσουμε στην παγκοκολόνα μπορούμε, ούτε να του βάλουμε βραστά αυγά στη μασχάλη. Η Θεόνιδα θα κατέβει. Όχι. Φοβάται ότι η Ουλκία την έχει υποψιαστεί. Βρε κορίτσια, ελπίζω ότι δεν το έχω γράψει λάθος. Το αντισταθείτε το θύ με ήττα δεν είναι? Με έψιλο γιόταν ορθόγραφη. Καλά, δεν πειράζει, ας αντισταθούν κι ας είναι και με ήττα. Παναγιά μου, η πόρτα! Τι Παναγιά μου, βρεχαζή, το χτύπημα είναι συνθηματικό. Ο Πάκης θα είναι. Πόπο, φούρια! Ελαχτάρα! Σκάστε. Μπήκα από την τρύπα στο γνωστό ζυρματόπλεγμα, αλλά σήμερα είχε και στην πίσω μεριά φρουρό, ε. Περίμενα τουλάχιστον μία ώρα. Κάποια στιγμή πήγε για την ανάγκη του και βρήκα ευκαιρία και τρύπωσα. Να μην έρχεσαι πια. Ακούσαμε ότι θα βάλουν ειδικά σκυλιά. Και αν δεν έρχομαι, πώς θα σε βλέπουν? Έλα, σταμάτα τώρα. Αθανασία, νίσταξα! Εσύ νίσταξες? Όχι. Νίσταξες, Αθανασία, νίσταξες. Πάμε. Ουρανία. Ναι, ναι. Λοιπόν, κορίτσια, παίρνουμε τις προκηρύξεις μαζί μας και αύριο στο μάθημα θα τις δώσουμε και αυτές στην Αλίκη για να τις βγάλει έξω. Έρχομαι κι εγώ. Όχι, δα. Εσύ θα κάτσεις. Ευχαριστώ, Ελέντσα. Δεν θέλω να κινδυνέψεις άλλο. Να μην ξανάρθεις καθόλου βράδια. Μπορείς να έρχεσαι μόνο τα πρωινά, να βλέπεις τον κύριο Παύλο και έτσι θα μπορείς να βλέπεις και εμένα και θα μου λες τι πρέπει να κάνουμε. Μα εγώ δεν έρχομαι στο Παρθεναγωγείο μόνο για να οργανώνω την αντίσταση. Έρχομαι και γιατί είμαι ερωτευμένος. Την ημέρα με όλους αυτούς τους καθηγητάδες και τον πατέρα μου και τους Γερμανούς
θα μου δοθεί ποτέ ευκαιρία να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Και ποιος σου είπε ότι θα σου δω? Σκάσε, Δήμο! Ποια Εβραία? Υπάρχει και Εβραία ανάμεσα στις μαθήτριες. Ναι, η Ρόζα Λεβί. Οι γονείς της είναι από τους πιο πλούσιους της πόλης μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Εβραία είναι η πλέον επικίνδυνη εχθρή. Αυτή θα είναι η κοπέλα που παραπλάνησε τον Γιώχαν. Σας περιέγραψε? Νοστιμούλα, είπε, με μακριά μαύρα ξέμπλεκα μαλλιά. Ε, τότε δεν είναι αυτή. Η Λεβί είναι κοκκινομάλα. Μήπως φόραγε περούκα? Πούλωσέ το επιτέλους! Στο κάτω-κάτω, αν η Λεβί είναι ένοχος, τότε πιθανότατα ενέχεται και η κόρη σου, που είναι η καλύτερη της φίλη. Όχι! Όχι, κόρη μου, το αλικάκι μου κοιμόταν στο σπιτάκι μας. Την έβλεπα όλη νύχτα, ξέρετε, ξυπνά πολλές φορές τη νύχτα για να βεβαιωθώ ότι είναι καλά. Κύριε Μεταξά, σας δίνω μια διορία 12 ωρών για να βρείτε τους ενόχους. Συνετιστείτε, σας παρακαλώ. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να δείτε το Δελγιάννιο Παρθεναγωγείο στις φλόγες. Δεν νομίζω ότι ο Φον Έλσνιτς θα βάζει ποτέ φωτιά στο Παρθεναγωγείο μας. Όχι. Αυτό δεν το νομίζω. Εγώ πάντως αυτό θα το συμβουλέψω να κάνει. Πρέπει να είμαστε αμήλικτοι με τους εχθρούς μας. Από ό,τι βλέπω, κύριε Πάγκαλε, έχετε ταυτιστεί απόλυτα με το Τρίτο Ράιχ. Άρα θα καταλάβετε ότι για το καλό σας θα πρέπει να αποσιωπήσουμε αυτή την ιστορία. Τι εννοείτε? Αν αυτή η ιστορία βγει προς τα έξω, τότε θα γελιοποιηθείτε εντελώς και θα μοιάσετε παντελώς αδύναμοι. Πώς θα ακουστεί ότι μικρά κοριτσάκια πιάσαν κορόιδο έναν αξιωματικό του Τρίτου Ράιχ και υπέστειλαν τη σημαία σας? Νομίζω καλύτερα να μείνει μεταξύ μας. Ε? Δεν ξέρω αν κάποιες από εσάς έχουν σχέση με την υποστολή του Αγγελωτού Σταυρού, αλλά μάλλον από τη δική σας τάξη πρέπει να είναι που είστε τελειόφυτες. Εγώ πάντως, Δεσποινής, δεν έχω καμία σχέση. Το ορκίζομαι. Κι εγώ, εννοείται. Δεν θα ψάξω να βρω ποιες το έκαναν, αλλά σε όποιες το έκαναν, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Τι? Ναι, Παπαδογιαννάκη. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για το Φον Έλσνιτς και τα παλικάρια του. Και από εδώ και πέρα, όποτε μπορούμε, τέτοια χαστούκια πρέπει να τους δίνουμε. Καθίστε! Προστεί τα χειροκροτήματα. Πάλι αποθεώνετε την καθηγήτριά σας. Όχι, δεν αποθεώνανε πάλι την καθηγήτριά τους. Χειροκροτούσανε για το ρεζίλεμα που πάθανε οι κατακτητές μας. Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς υποδαβλίζετε αυτά τα αντιστασιακά φρονήματα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι αν κάποιες από τις μαθήτριες συμμετείχαν στο χθεσινό βραδινό συμβάν είναι ανόητες, και εσείς είστε πιο ανόητοι όλων. Α, δεν σας επιτρέπω! Εγώ δεν σας επιτρέπω να παροτρύνετε τα κορίτσια σε τέτοιες πράξεις! Μήπως εσείς κρύβεστε πίσω από όλα αυτά? Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως εσείς είστε η μελαχρινή με τα ξέπλεκα μαλλιά που έδωσε το κονιάκ στο φρουρό? Αλλά εκείνη, είπε, ήταν μικρή. Εσείς πάλι μεγαλώσατε, αλλά μυαλό δεν βάλατε. Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε, κύριε Διευθυντά? Να λουφάξουμε αγόγγιστα κάτω από το ζυγό τους? Ναι, αυτό προτείνω, άμυαλη. Να λουφάξεις κάτω από το ζυγό τους αγόγγιστα. Αν το τίμημα των ηρωικών σου πράξεων είναι να βάλουν φωτιά στο Παρθεναγωγείο, οι Γερμανοί! Τόσο πολύ, λοιπόν, φοβάστε για τη ζωή σας, κύριε Διευθυντά. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι, Δεσποινής, είναι η ζωή μου. Πάνω απ' όλα μοιάζει η δικιά σου ζωή. Και η ζωή των κοριτσιών, φυσικά. Και η ζωή των υπολείπων καθηγητών. Φυσικά. Με λαχρινή, με ξέμπλεκα μαλλιά. Μόνο η Αθανασία θα μπορούσε να είναι από εδώ μέσα. Αλλά είναι πολύ χαζή για να κάνει κάτι τέτοιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ησυχία, κορίτσια. Φαντάζομαι ότι είσαι μία από αυτές, ε? Και εμένα γιατί δεν με βάλετε στον κόλπο? Επειδή ο πατέρας μου είναι μαζί του. Εγώ είμαι αλλιώς, Ρόζα, και το ξέρεις αυτό. Ο Φον Έλσνιτς ήταν έτοιμος να κάψει το Παρθεναγωγείο. Αλλά τον νικέτευσα να μην το κάνει. Και επειδή μου έχει μεγάλη εμπιστοσύνη, το ανέβαλε. Δεν αποκλείεται όμως στο μέλλον. Αχ, όχι, σας παρακαλώ.
Βομβαρδίστηκε το σπίτι μας. Άμα καεί και το παρθεναγωγείο, θα χαθεί όλη η περιουσία μας. Όχι από πρώτη να γίνουμε τελευταίοι. Τελευταίοι. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σε εσάς. Επειδή ο Δήμος μου είπε ότι είστε πιο πατριώτης από το σύζυγό σας. Μα ο σύζυγός μου είναι πολύ πατριώτης. Μήπως έχει παρανοήσει την έννοια πατριώτης. Πατριώτης είναι όποιος βοηθάει τη χώρα του να πάει μπροστά. Και οι Γερμανοί είναι το μέλλον. Αυτοί θα μας πάνε ένα βήμα μπροστά, κυρία μου. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνούμε. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνούμε. Ο σύζυγός σας όμως δεν μπορεί να σπάζετε την ίδια ιδεολογία όταν δέχεται για μαθήτριά του μια Εβραία. Πολλές φορές με έχει συγχύσει αυτό το θέμα. Αλλά ο σύζυγός μου είναι πολύ καλόκαρδος. Αφού το κοριτσάκι θέλει να σπουδάσει εδώ, δεν μπορώ να το πληγώσω, μου λέει. Πληγώνει όμως τον καινούριο κόσμο που χτίζουμε. Πού το χτίζετε? Έχετε βρει καλό έργο, Λάβο, γιατί και εμείς θέλουμε να ξανακτήσουμε το σπίτι μας που γκρεμίστηκε. Μαμά, ξέφυγες. Εμπρός. Καλημέρα, κυρία Διευθυντού. Ο επιστάτης με είπε ότι με ζητήσατε. Ο επιστάτης? Ότι σε ζήτησα εγώ? Εγώ είπα να σας στείλει εδώ. Η Δεσποινής Παπαδογιαννάκη, φαντάζομαι. Μάλιστα. Τι θέλετε? Από τον επιστάτη έμαθα ότι έχεις εκφράσει την αντίρρησή σου, και μάλιστα επανειλημμένος, για το ότι μια Εβραία είναι συμμαθήτριά σου. Μάλιστα, αλλά γιατί μου τα λέτε όλα αυτά? Μη φοβάσαι, Λουκία. Ο κύριος Πάγκαλος είναι εξαίρετος άνθρωπος και θέλει το καλό μας. Το καλό μας. Μάλιστα. Επειδή αυτό που έγινε χτες έβαλε όλες σας σε κίνδυνο, θέλω να μάθεις ποιες συμμετείχαν. Κυρία Διευθυντού. Να το κάνεις, παιδί μου. Δεν μπορεί δύο-τρία σάπια στοιχεία να βρωμίζουν το παρθεναγωγείο μας. Τι ωραία που το θέσατε, γοητευτική μου κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Και για να το πω και στη γλώσσα μας. Dankeschön. Dankeschön. Αιώνη μου, τι κάνεις? Μυρίζω το κουλουράκι μου. Μετά θα το γλύψω και σε κάνω δύο θα το φάω. Γιατί τόση αργοπορία? Για να πιάσει τόπο. Μόνο ένα μας μοίρασε, Σουλτάνα. Εσύ το δικό σου τι το έχεις κάνει? Μπορεί και να στο δώσω. Αλήθεια? Αν με βοηθήσεις. Σε τι να σε βοηθήσω? Να ψάξουμε μαζί να βρούμε ποιες απέσεις οι μαθήτριές μας σκάρωσαν αυτή την κασκαρίκα στους Γερμανούς. Τι? Γιατί απέσεις? Η Δεσποινίδα Μαδρά. Η Δεσποινής Μαδρά είναι ανόητη. Καλά τη χαρακτήρισε ο κύριος Διευθυντής. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, δεν ασχολούμαι. Πάω στην τάξη. Όσο για το κουλουράκι σου δεν με πειράζει. Κράτησέ το. Θεόνη! Χθες το βράδυ ξύπνησα και δεν ήσουν στο κρεβάτι σου. Πού είχες πάει? Στο μέρος. Μα κι εγώ στο μέρος πήγα. Και δεν ήσουν εκεί. Ξέρεις γιατί δεν ήμουν. Ωθεί εδώ. Νόμιζα ότι και εσύ κάτι νιώθεις για μένα. Να με συγχωρείς αν σε πρόσβαλα. Καλύτερα να φύγω. Πάκη. Για το γάμο, να φορέσω ένα απλό φόρεμα, να πάμε σε ένα ξοκλήσι μαζί με την κουμπάρα μας, ίσως και το θείο μόνο. Δεν είναι καιρός για μεγαλεία. Ίσως δεν είναι καιρός ούτε καν για έναν απλό γάμο. Μάλλον θα πρέπει να τον αναβάλουμε για λίγο. Κορίτσια, πού τριγυρνάτε τέτοια ώρα? Πουθενά. Εδώ, στο παρθεναγωγείο είμαστε. Αυτό μας έλειπε, να ήσασταν και έξω από το παρθεναγωγείο. Και γιατί τριγυρνάτε με τις νυχτικές σας στους διαδρόμους? Αν σας δει κανένας Γερμανός στρατιώτης, τι θα γίνει? Δεν μπαίνουν στις δικές μας πτέρυγες το βράδυ. Μόνο απ' έξω φρουρούν. Και δεν μου λέτε γιατί κρατάτε τις κοιλιές σας? Γιατί πονάμε. Πονάτε? Γι' αυτό μας πετύχατε εδώ. Πηγαίναμε στο μέρος. Ναι, στο μέρος. Φάγαμε κάτι και μας πείραξε. Τα πολλά που τρώμε πια για να σας πειράξουν κιόλας. Ναι, αυτό είναι.
Πάθαμε τυμπανισμό από την αεροφαγία. Πάθατε τυμπανισμό? Για πλησιάστε να δω αυτές τις πρισμένες κυλίτσες. Μαμά Κούκα, άνοιξε αμέσως τη ζακέτα σου και δώσε μου αυτό που κρύβεις εκεί μέσα. Δεν το πιστεύω. Κορίτσια, θέλετε κι άλλες φασαρίες? Αυτό σημαίνει εκτέλεση, καταλαβαίνετε. Δεν είναι παιδικό παιχνίδι. Δώστε μου γρήγορα τις προκήρυξες. Γρήγορα. Ώστε εσείς οι έξι στο πυρήνα του κακού που θα έλεγε και ο κύριος διευθυντής. Τι κάνει ο κύριος διευθυντής? Και βασικά τι κάνετε εσείς όλες εδώ τέτοια ώρα? Τίποτα. Ωραία χοροδία. Ή μήπως ωραία κοροϊδία, γιατί περί κοροϊδίας πρόκειται. Εσείς τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα? Εγώ περιπολώδες ποιητής. Μετά τα χθεσινοβραδινά αποφάσισα να κάνω περιπολίες και νομίζω ότι έπιασα λαγό. Γιατί κατάει την κοιλιά σας, Δεσποινής? Κάτι έφαγα. Κάτι έφαγε. Και την πείραξε. Και πήγαινα στο μέρος. Και πήγαινα στο μέρος. Πηγαίνετε όλες οι μικρές στους κοιτώνες σας. Θα λογαριαστούμε αύριο με εσάς. Άντε κορίτσια, πάμε. Εσείς οι μεγάλοι, καθίστε. Με εσάς θα λογαριαστώ τώρα. Ανοίξτε τη ζακέτα σας. Ορίστε. Ανοίξτε τη ζακέτα σας. Δεν κατάλαβα, θέλετε να με εκδίσετε τώρα? Δεν έχουμε πια όλοι παραφρονήσει από τα κάλλιστα, Δεσποινής. Ηρεμήστε. Εγώ όμως δεν θα ηρεμήσω αν δεν δω τι κρύβεται εκεί στην κοιλιά σας. Καλά τώρα. Άντε, καληνύχτα. Ανοίξτε τη ζακέτα σας, είπα. Όχι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Έχω όταν πρόκειται για την ασφάλεια των μαθητριών. Όχι, σας είπα. Ανοίξτε τη ζακέτα σας. Όχι, σας λέω. Τότε δεν ανοίξω εγώ το ζόρι. Αντισταθείτε στους Ναζί, ώστε πράγματι έχετε οργανώσει η αντιστασιακή ομάδα με τις μικρές. Όχι, όχι. Οι μικρές δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Αλήθεια σας λέω. Τυχαία τη συνάντηση εδώ στο διάδρομο. Ανεύθυνη, ανώριμη, επιπόλαια, επικίνδυνη. Λαβελιστά. Πας μαχτήχτα. Ein Liebestag? Τι λέει? Είναι αυτός ο βλάκας ο φρουρός που πιάστηκε κορόιδο χθες βράδυ. Νομίζει ότι αγαπιόμαστε. Α, große Liebe! Leidenschaft! Ich tauge nichts! Ja, ja! Ja, ja! Τι λέει αυτός, τι λέει? Νομίζω ότι έχουμε πάθος. Το να κυλιόμαστε στο κρύο δάπεδο ενός διαδρόμου βραδιάτικα, αυτός ο βλάκας το θεωρεί πάθος. Ωραία, άμα το θεωρεί πάθος αυτό, ας γίνουμε κι εμείς λίγο πιο πιστικοί, α. Ich liebe dich. Liebe dich. Αν ήμουν κακό όσος, δεν μπορούσα να εκτιμήσω την απαστράτουσα παρουσία σας. Ντάνκε, ντάνκε. Τι λες, ντάνκε? Ναι, μαθαίνω γερμανικά. Με γερμανούς μου. Να μπορούμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μαζί τους. Να κάνουμε συζήτηση με γερμανούς? Και μάλιστα ωραία. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εσύ δεν είσαι με τα καλά σου. Έχεις παρεξηγήσει την έννοια πατριώτης, Μίμη. Πατριώτης είναι αυτός που ενδιαφέρεται για το μέλλον της χώρας του. Και το μέλλον μας είναι οι Γερμανοί. Τι λες? Ξέρω τι λέω. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Α, είσαι για Ζουλομανδία. Πριν από τον πόλεμο, η Ευρώπη και η Ελλάδα μας, δυστυχώς, ήταν στο χείλος του γκρεμού. Αλλά ήρθαν οι Γερμανοί, ευτυχώς, και την πήγαν ένα βήμα μπροστά. Και τώρα θα πέσουμε από τον γκρεμό. Σε αυτό συμφωνούμε. Βάλε μυαλό, Μίμη. Με τους νικητές πρέπει να πάμε, αλλιώς θα έχουμε μόνο προβλήματα. Δεν ασπαζόμαστε τις ίδιες ιδέες.
Αλλά και πότε τις ασπαζόμαστε, αν θα μου πεις. Τέλος πάντων, σήμερα συνέβη κάτι περίεργο. Ή εμένα μου φάνηκε περίεργο, τι να πω. Τι συνέβη? Ήμουν στο γραφείο μου, όταν από την πίσω βεράντα, κάτω, άκουσα το γιο μας να φωνάζει Αλίκη. Και αυτό το Αλίκη μου ακούστηκε σπαρακτικό. Δεν την ξέχασε ακόμα την παρακατιανή. Τι είπες? Δεν την ξέχασε ακόμα? Θες πολλά? Ο Παύλος είχε κάτι με την Αλίκη? Αυτή είναι η κοπέλα που αγαπούσε ο γιος μας και από ό,τι φαίνεται ακόμα αγαπάει. Θα την ξαγαπήσει. Είναι παντρεμένος με παιδί. Εσύ όμως ήξερες ότι κάτι έχουν. Γιατί δεν μου το είπες ποτέ? Για να μην σε συγχύσω. Προσευχόμουν μόνη μου να τελειώσει αυτή η παράτερη σχέση. Μόνο προσευχόσουν? Άναψα και μια λαμπάδα. Άντε παράτα με επιτέλους με το γιο στον επιπόλαιο. Και δεν ήμουν εγώ αυτή πάντως που τον έσπρωξα και αστρώ στη δόμνα. Αλλά και με αυτό χαΐρι δεν είδαμε. Γιατί... Αχ, καλή μου φιλενάδα, σε παρακαλώ, μην με καρφώσεις. Τι είχα πάει στην κουζίνα, μήπως έχει περισσέψει τίποτα σε κάνα καζάνι ή μήπως βρω κάτω κανένα ξέρω κόμματο. Σωστά. Εσύ εκεί θα σου. Θα τα πούμε μετά, ε. Δεν είναι που ο πατέρας σου είναι αυτό που είναι, τέλος πάντων. Είναι που δεν μένεις μαζί μας τους κοιτώνες. Εμείς τα βράδια γράφουμε προκηρύξεις. Ε, ωραία, μπορώ να το σκάω και να έρχομαι. Πώς, αφού θα πρέπει να περνάς από τους φρουρούς. Δεν είμαστε τώρα για να βάζουμε τους εαυτούς μας σε τσάπα κινδύνους. Α, το βρήκα. Όταν φεύγω από το Παρθεναγωγείο, μπορώ να τις βάζω τις προκηρύξεις κρυφά στην τσάντα μου. Και μετά, όταν πηγαίνω στην πόλη, να ανεβαίνω στην ταράτσα κάποιου ψηλού κτηρίου και να τις πετάω κάτω. Δεν θα με καταλάβει κανείς. Θέλω κι εγώ να βοηθήσω, Ρόζα. Αλίκη ο Παύλος. Πάμε. Άσε με! Θα με ακούσεις. Σ' αγαπάω. Δεν σε ξέχασα ποτέ. Κάθε κύτταρό μου σου φωνάζει σ' αγαπάω. Δεν έχεις το δικαίωμα, Παύλο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Είσαι παντρεμένος με παιδί. Αλίκη. Αλίκη, στάσου. Αλίκη. Αλίκη. Αυτή ήταν η φωνή του ιού μου. Όχι εσού του ιού μου, Σωτηράκη. Του Παύλου του ιού μου. Περίεργο μου ακούστηκε αυτό το Αλίκη. Αγωνιώδες. Κοιμήσου και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά σου, στη Βενέτια τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου. Ροδολφέ, κύριε Παγουρέλη. Μπορώ να μπω? Περάστε. Μη μου μιλάς στον πληθυντικό. Πώς? Αφού είμαστε ξένοι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαστε ξένοι. Τι θέλεις? Έφερα ένα δώρο στο μωρό. Το βαφτιστικό μου σταυρό. Και πώς θα το δικαιολογήσω εγώ τώρα αυτό το σταυρό? Δηλαδή τι θα πω στον άντρα μου? Ότι τον έφερε ο πατέρας του παιδιού μας? Πώς τα πάτε με τον Παύλο? Καλά. Άρχισες να μου απαντήσεις. Τι θέλεις, Ροδόλφε? Τελευταία σε σκέφτομαι πολύ. Γιατί? Έχεις θύψεις για αυτό που μου έκανες? Ναι. Αλλά δεν σε σκέφτομαι μόνο επειδή έχω θύψεις. Σε σκέφτομαι και... Πώς? Με στοργή. Σκέφτομαι ότι δεν σου έδωσα ποτέ μια ευκαιρία. Αλλά δεν γινόταν, είσαι μαθήτριά μου. Αυτό όμως δεν σε εμπόδισε να κάνεις έρωτα μαζί μου. Γιατί πάντα μου άρεσες σαν γυναίκα. Και πάντα μου άρεσες. Δεν θέλω να γίνω χυδαίος. Δεν θέλω να πω άλλα, να προχωρήσω. Αλλά δεν μπορώ να μην σου πω ότι χθες το βράδυ ονειρεύτηκα ότι ήμασταν οικογένεια. Εγώ, εσύ και το μωρό. Είναι πάρα πολύ αργά πια. Θα πληγώσουμε πολλούς ανθρώπους. Κύριε Παγουρέλη, δόμνα. Έλεγα στη μαθήτριά μου, που ήταν και μία από τις αγαπημένες μου, πόσο χαίρομαι που έχετε κάνει αυτό το υπέροχο μωρό. Ναι, πράγματι, είναι υπέροχο. Εμένα με συγχωρείτε τώρα, έχω μάθημα. Πρέπει να φύγω. Αντίο σας. Αντίο.
Εγώ πάω να δω αν η κυρία Σουλτάνα έχει έτοιμη την κρέμα για το μωρό. Ξέχασε το σταυρό σου. Αυτό έχεις να πεις μόνο. Ή που δεν πρόφτασα να δω το μωρό. Να το κρατήσω στην αγκαλιά μου. Πήγαινε στη γυναίκα σου. Δεν έγινε ακόμα γυναίκα μου. Bonjour. Είχα μάθημα. Je vais cours, αλλά ξέχασα το βιβλίο μου στο κοιτώνα. Μάλιστα. Είμαι τόσο αφηρημένη. Je suis si distraite. À bientôt. Μουσκομυρίζεις, σαν αληθινός καφές. Μα είναι αληθινός καφές. Δεν είναι απορρεβήθη. Δεν είναι απορρεβήθη. Ο κύριος Πάγκαλος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας κάνει δώρο 2 σακούλες καφέ. Α, 2 κιόλας. Είναι από τις προμήθειες του γερμανικού στρατού. Τι να πω, κύριε Πάγκαλε, είστε σαν άγγελος εξ ουρανού. Πρόσεξε τα λόγια σου, κουνίστρα, γιατί θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Τι, Σουλτάνα! Δούλα! Τον είπε άγγελο εξ ουρανού. Μη βάζουμε στο στόμα μας τα ιερά και τα όσια και μην τα συγκρίνουμε με... Με? Με τον οποιονδήποτε. Οι άνθρωποι δεν συγκρίνονται με τους αγγέλους. Πήγαινε. Πήγαινε. Και ψήσε ένα καφέ και στον κύριο και πήγαινε τούτον. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μίμης θα θέλει καφέ από τις γερμανικές προμήθειες. Μήπως είναι κομμουνίστρια. Με τόσα κακά που έχει μπορεί να έχει και αυτό. Εγώ πάντως το εννοούσα αυτό που είπα πριν. Και στο παρεξήγηση, Σουλτάνα. Ένας τόσο γλυκός, καλοσυνάτος και χαρισματικός άντρας φαντάζει σαν άγγελο στα μάτια μου. Εσύ, Μαρικάκι, ποτέ πρόφτασε να διαπιστώσεις όλα τα χαρίσματα του κυρίου Πάγκαλου. Καλά εμείς, τον φιλοξενούμε στο Παρθεναγωγείο και έχουμε εκτιμήσει το χαρακτήρα του. Εσύ πόθεν, από τη μία φορά που ήρθες και δεύτερη δεν θα υπάρξει. Τι εννοείς, Δεσπούλα? Έχουμε πάρα πολλές δουλειές στο Παρθεναγωγείο, Μαρίκα μου. Και για βίζες δεν έχουμε χρόνο. Και εσύ όταν κάνεις βίζα, την κάνεις με βίτα κεφαλαίο. Κεφαλαίο. Θα έρχομαι, Δεσπούλα. Γιατί ξέχασες ότι ο άντρας μου διδάσκει σε αυτό το σχολείο. Το περίεργο δεν είναι ότι ξέχασα εγώ τον άντρα σου. Το περίεργο είναι ότι το θυμήθηκες εσύ. Πώς και? Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Εντυπωσιάζομαι γιατί είστε και δύο τόσο γλυκομήλιδες και εγωιτευτικές υπάρξεις. Όχι δα. Και οι δύο το ίδιο εγωιτευτικές. Μη χεστούμε. Δεσπούλα! Μην παραφέρεσαι, κόρη μου. Μην ξεχνάς ότι είμαστε το γένος Βελιγιάννη. Δεν είμαστε η οικογένεια της Μαρίκας, που ήταν γαλατάδες. Τέλος πάντων. Σας αφήνω. Κύριε Πάγκαλε, εγώ λόγω του συζύγου μου θα έρχομαι. Ελπίζω να τύχει να συναντηθούμε. Υπέροχη οικοδέσποινα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας συνέκρινα πριν με την κυρία Μαρίκα, η οποία μπροστά σας είναι ασήμαντη, αλλά για λόγους ανθρωπιάς είπα να της πω μια καλή κουβέντα, επειδή είναι ασχημούλα. Α, αυτό ήταν. Είπα κι εγώ, γιατί για κακόγουστο δεν σας έχω. Αν ήμουν κακόγουστος, δεν μπορούσα να εκτιμήσω την απαστράπτουσα παρουσία σας. Danke. 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 Μη σε βω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Μη σε βω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, παρτίδα μου. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε, λέω?